Με την ελπίδα ότι ο ανοιξιάτικος καιρός που επικρατεί σήμερα εδώ στη Μόσχα θα συμβολήσει μια νέα περίοδο άνοιξης στις ελληνορωσικές σχέσεις, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πριν λίγη ώρα στο Κρεμλίνο. Τις δηλώσεις τους οι δύο ηγέτες χαιρέτησαν τη συνάντηση αυτή ως μια δυνητική απαρχή νέας περίοδου στις διμερείς σχέσεις που θα μπορούσε να συμβαδίσει με ανάπτυξη σε όλους τους τομείς συνεργασίας. Από ελληνικής πλευράς ο κύριος Τσίπρας φρόντισε καταρχήν να στείλει ένα μήνυμα καθησυχαστικό προς τους Ευρωπαίους εταίρους, ένα μήνυμα απάντηση ταυτόχρονα στις παρενέσεις, παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών που έδειχναν μία ανησυχία της Ευρώπης για τυχόν στροφή της Αθήνας προς τη Μόσχα. Ο κύριος Τσίπρας έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι η Αθήνα σέβεται όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς. Φρόντισε ωστόσο να προσθέσει ότι η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα κινηθεί διεκδικώντας ό,τι καλύτερο μπορεί στο πλαίσιο των διεθνών διμερών συνεργασιών, αξιοποιώντας και το γεωπολιτικό της ρόλο. Το καινούριο από αυτή την συνάντηση, αυτό που ακούσαμε για πρώτη φορά, ήταν τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για έναν ελληνικό αγωγό, ουσιαστικά την προέκταση του γνωστού ως Turkish Stream, του νέου αγωγού που σχεδιάζει η Ρωσία για μεταφορά του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας και φτάνει, σύμφωνα με το σχεδιασμό, μέχρι τώρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για μια πρόταση που κατέθεσε σήμερα η ελληνική πλευρά για προέκταση αυτού του αγωγού που θα διασχίζει την Ελλάδα. Βεβαίως, έσπευσε και σε αυτό το κομμάτι να προσθέσει ότι η Ελλάδα θα κινηθεί στο πλαίσιο, αναφορικά με την πρόταση αυτή, τηρώντας τους κανονισμούς και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ειδικά για τα ζητήματα μεταφοράς ενέργειας η Ευρώπη έχει σημαίνοντα ρόλο. Τώρα, πέραν αυτού, ο κύριος Πούτιν επιβεβαίωσε το ρωσικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Ελλάδας, κυρίως για συμμετοχή σε υποδομές στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πιθανότατα και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Αναφέρθηκε επίσης στις κυρώσεις που αφορούν την απαγόρευση εισαγωγής ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη Ρωσία. Βεβαίως είπε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ρωσία συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι συζητείται ένα μοντέλο ίσως με κάποιες κοινοπραξίες ελληνικών και ρωσικών εταιριών για να παρακαμφθεί, να το πούμε έτσι, σε ένα βαθμό το εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα μιλάμε για ένα πολύ καλό κλίμα. Μιλάμε για μια διάθεση, εκατέρωθεν εκφράστηκε, να υπάρξει νέα όθηση στις διμερείς σχέσεις. Μένει να φανεί αν αυτό, πώς αυτό θα εξελιχθεί στην πράξη. Ο κύριος Τσίπρας διαβεβαίωσε ότι αυτή τη φορά η ελληνική κυβέρνηση, λέγοντας ότι θέλει να δώσει όθηση στις σχέσεις με τη Ρωσία, το εννοεί, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που κινήθηκαν προκάτοχοί του. Ωστόσο, μένει να φανεί πώς θα μετουσιωθεί στην πράξη όλο αυτό. Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού εδώ στη Μόσχα συνεχίζεται. Απόψε θα συναντηθεί με ομογενείς. Αύριο το πρωί θα πραγματοποιήσει ομιλία σε πανεπιστήμιο εδώ στη Μόσχα. Ακολούθως θα συναντηθεί με τον Ρώσο Πρωθυπουργό Δημήτρη Μετβέντεφ, ενώ θα έχει συνάντηση και με τον προκαθήμενο της Ρωσικής Εκκλησίας.